Πάμε να συνεχίσουμε. Πραγματοποιήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής ζωντανή σύνδεση με Ανόγια. Πάμε δεύτερη σύνδεση με Ανόγια να πάμε στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μανώλη Βρέντζο. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Γεια σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα. Τι κάνετε? Δύο ζωντανές συνδέσεις με Ανόγια σήμερα. Δεν έχετε παράπονο? Έχουμε την τιμητική μας, ναι, ναι. Έχετε την τιμητική σας εδώ στην Κρήτη σήμερα καθημερινά, μπορώ να το πω. Λοιπόν, υπάρχει χιονόπτωση αυτή τη στιγμή? Όχι, ο καιρός εδώ και λίγη ώρα έχει πάσει. Ομαλοποιήθηκε λίγο η κατάσταση. Ναι, ναι, η θερμοκρασία είναι μείον 2 τώρα. Ναι. Οπότε υπάρχει κίνδυνο για παγετό. Οπότε συνιστούμε σε όλους τους οδηγούς, αντιολισθητές αλυσίδες οπωσδήποτε, αν και ξεχιονίζονται οι δρόμοι, αλλά είναι απαραίτητες πλέον. Λοιπόν, βγάλαμε στο πρώτο μέρος και τα είπαμε με τον κύριο Μπέρκ εκεί, τον κάτοικο των Ανογείων. Βλέπουμε και χαρακτηριστική εικόνα βέβαια από το απόγευμα, σωστά. Μας είπε ότι δούλεψε ο κρατικός μηχανισμός, υπήρξαν αντανακλαστικά από το Δήμο, από την περιφέρεια, παραμένουν ανοιχτοί οι δρόμοι, ωστόσο χρειάζεται προσοχή. Να σας πω, από την Παρασκευή που άργησε η επέλαση της Ελπίδας, όπως είχαμε ξαναπεί, ναι. 9 εξιονιστικά, 2 λατιέρες και όλοι οι υπαλλήλοι, οι χειριστές, οι αιρετοί, όλοι, ναι. Και όλο το χωριό στην ουσία, είμαστε σε επιφυλακή, με συντονιστή πάντα το Δήμαρχό μας, το Σοκράτη, τον Κεφαλογιάννη. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, ιδιαίτερα με το ρεύμα, ας πούμε, εκτός από μία μικρή διακοπή χθες το βράδυ. Και εδώ θέλω να ενημερώσω, έχουν ενημερωθεί βέβαια και το Κέντρο Υγείας και το ΕΚΑΒ, ότι οι αίθουσες του Δημαρχείου, σε περίπτωση διακοπή ρεύματος, αχρίαστες να είναι βέβαια, θα είναι ανοιχτές και με ρεύμα και με θέρμανση, κυρίως για τους τύπους που χρειάζονται οξυγόνο και δεν υπάρχει το ρεύμα στο σπίτι τους. Μπράβο. Οπότε η κατάσταση αυτή τη στιγμή στα Ανόγια παραμένει διαχειρίσιμη. Όπως μας είπατε, ναι, δεν υπάρχει χιονόπτωση αυτή τη στιγμή, ορατός ο κίνδυνος παγετού. Προσοχή. Ναι, 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 σαφώς. Έγιναν χτες και προχτές έγιναν κάποιοι απεγκλωβισμοί σε κτηνοτρόφους και επισκέπτες. Ναι. Γι' αυτό θέλω να συνιστήσω την προσοχή για άλλη μια φορά. Έγιναν απεγκλωβισμοί. Σήμερα ήταν καλύτερα, διότι δεν υπήρχε. Ήταν το μηχανήματα η μέρα που λέμε, ενώ χτες το βράδυ ήταν οι χειριστές είχαν πάει ξεκούρωση λίγο και υπήρξε ένα πρόβλημα, αλλά όλα ήταν καλά. Εδώ τώρα είμαστε στο Αρμή, στην πλατεία, στον άγνωστο Ρογιανό στρατιώτη που βλέπετε. Το χιόνι είναι πάνω από 60 πόντους. Πάνω από 60 πόντοι, ε! Ναι, αυτή, στο κέντρο του χωριού είμαστε τώρα, στον άγνωστο Ρογιανό στρατιώτη που σας είπα. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο θα βρούμε αυτό το χιονισμένο τοπίο στα Ανόγια. Ελπίζουμε από αύριο να κοπάσει ο καιρός, να φτιάξει. Ναι. Και καλούμε όλους τους επισκέπτες, εννοείται, από μόλις φτιάξει ο καιρός, με προσοχή στους δρόμους εννοείται. Σωστά, γιατί βέβαια. Παγετού, πάντα προσοχή, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να επισκεφτούν το χωριό μας. Για άλλη μια φορά είστε πάλι καλεσμένοι στην εκπομπή μας. Στο χωριό μας, εσείς στην εκπομπή. Και εσείς στην εκπομπή μας. Λοιπόν. Την καλησπέρα μας. Ακριβώς. Να είστε καλά, αντιδήμαρχε, να είστε καλά. Λοιπόν,